Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα σας έχω χολάρα. Συγκεκριμένα έχουμε ένα τεράστιο σούπερ μάρκετ haul. Παιδιά, πήγα σε 4 διαφορετικά σούπερ μάρκετ και ψώνισα όλα αυτά. Βλέπετε εδώ πέρα, παιδιά, γίνεται ο κακός χαμός από ψώνια. Θα τα δούμε σύντομα όλα. Η αλήθεια είναι πως είχα να πάω σχεδόν ένα μήνα, οπότε καταλαβαίνετε, πάλι τελειώσανε βασικά πράγματα, πάλι τελειώσανε πολλά πράγματα. Υπάρχουν πράγματα σπίτι, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν, και φαγητά υπάρχουν, τέλος πάντων επιλογές για να φάμε, αλλά τελειώσανε κάποια πολύ βασικά, οπότε έπρεπε οπωσδήποτε να πάω. Πριν πάω λοιπόν σούπερ μάρκετ, σκέφτηκα να ψάξω μέσα από την εφαρμογή Poki και να ψάξω τα πράγματα πάνω κάτω που παίρνω, σε ποιο σούπερ μάρκετ θα τα βρω. Διχάστηκα, γιατί άλλο σούπερ μάρκετ έχει αυτές τις προσφορές, το άλλο έχει άλλες, το άλλο έχει άλλες. Κατέληξα να πηγαίνω σε Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλο, My Market και τέλος Γαλαξία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το haul μας. Η αλήθεια είναι ότι είναι ανακατεμένα τα πράγματα πίσω. Θα προσπαθήσω να βρω πρώτα σακούλες με πράγματα ψυγείου, να τα βάλουμε μέσα μην χαλάσουν, και μετά θα δούμε και τα υπόλοιπα. Όποια σακούλα πιάνω θα σας λέω, αν θυμάμαι, από ποιο σούπερ μάρκετ ήταν. Και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, πάμε να ξεκινήσουμε το haul μας. Λοιπόν, πρώτα με αυτήν εδώ πέρα τη σακουλίτσα, είναι πράγματα από Σκλαβενίτη, συγκεκριμένα πράγματα ψυγείου. Μπορεί να έχει και κατάψυξη, δεν είμαι σίγουρη, να σου πω την αλήθεια. Πάμε να τα δούμε όμως, γιατί αυτά πρέπει να πάνε γρήγορα στο ψυγείο. Ξεκινάμε λοιπόν με μπριζολίτσα χοιρινή. Πήρα 4 μπριζολίτσες, είναι εδώ μέσα. Και επόμενο κρεατικό που πήρα από Σκλαβενίτη είναι αυτά τα μπούτια κοτόπουλου. Πήρα 2 μεγάλα ουσιαστικά, ήταν σε προσφορά, οπότε πήρα 2. Επόμενο πραγματάκι που θα σας δείξω ήταν πάλι σε προσφορά. Γενικά, μόνο προσφορές ψώνισα σήμερα. Πήρα λοιπόν μπέικον καπνιστό από το στάκι, αυτό εδώ πέρα, 300 γραμμάρια. Πήρα επίσης τυράκι τσένταρ τριμμένο. Αυτό το πήρα για καμιά συνταγούλα να το βάλω έτσι μέσα. Εδώ τα βλέπετε τα 2 πακετάκια. Πήρα επίσης 2 πακετάκια σαλαμάκι. Αυτό μου αρέσει εμένα πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Μ' αρέσει έτσι να το τρώω είτε σαν συνοδευτικό με το φαΐ μας, είτε ξέρω εγώ για βράδυ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάμε τώρα σε υλικά του τοστ και πήρα 3 μόνο. Εντάξει, όσοι με βλέπετε καιρό, ξέρετε. Λοιπόν, πήρα μόνο 3 πακέτα γκούντα, αλλά η αλήθεια είναι ότι είχα. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι έχω άλλα 2 στο σπίτι. Οπότε είμαι εντάξει, ένα ανοιχτό και ένα κλειστό. Λοιπόν, αντίστοιχα 3 γαλοπούλες καπνιστές και έχουμε τελειώσει με τα πράγματα ψυγείου από Σκλαβενίτη, μάλλον. Λοιπόν, πάμε τώρα σε επόμενη σακουλίτσα. Βρήκα τώρα λοιπόν τη σακουλίτσα του Βασιλόπουλου, οπότε πάμε να σας δείξω και ψυγείου και κατάψυξης πράγματα. Σε πρώτη φάση, εδώ πέρα έχω 2 τσιπούρες τεράστιες. Ήτανε σε προσφορά, ήτανε 7 ευρώ το κιλό, κάπου εκεί περίπου. Οπότε πήρα 2. Θα έπαιρνα παραπάνω, η αλήθεια είναι, να έχω και στην κατάψυξη. Χώρο δεν έχω στην κατάψυξη, αλλιώς θα έπαιρνα. Εγώ ήμουν διατεθειμένη. Λοιπόν, πήρα επίσης τα αγαπημένα μας μπιφτεκάκια Black Angus. Αυτά τα βρίσκουμε μόνο στο Βασιλόπουλο, είναι τέλεια. 2 τυράκια παρμεζάνες, αγαπημένο το ξέρετε. Και επειδή δεν ήξερα αν θα βρω σε επόμενο σούπερ μάρκετ σε καλή τιμή σαλάμι λευκάδα στο αγαπημένο του Κώστα, πήρα ένα. Τελικά βρήκα, οπότε θα το δούμε σε άλλη σακουλίτσα. Λοιπόν, παρόλα αυτά έχουμε ως τώρα 1. Επόμενη σακουλίτσα από Γαλαξίας, πάλι πράγματα ψυγείου. Πρώτα αυτά ξαδιαλέγω, μετά θα σας δείξω τα υπόλοιπα. Και πήρα μια ωραία γραβιερούλα έτσι αμφιλοχίας. Τρελαίνομαι για γραβιέρες, ήταν σε προσφορά. Είχα δει και στα προηγούμενα σούπερ μάρκετ, το Γαλαξία τον είχαμε για το τέλος. Είχα δει στα υπόλοιπα σούπερ μάρκετ, δεν βρήκα κάτι έτσι που να με τρελάνει σε προσφορά. Να πω, wow, αξίζει. Πήρα λοιπόν τη συγκεκριμένη. Μ' αρέσει γενικότερα, σας είπα έτσι το βράδυ, να τρώω και κανένα σαλαμάκι, να τρώω και λίγο τυράκι. Λοιπόν, μιλώντας τώρα για σαλάμι, λευκάδας, συγκεκριμένα που λέγαμε πριν. Βρήκα στο Γαλαξία με 2,5 μόνο ευρώ. Οπότε λέω, αυτά τα τρώει ο Κώστας. Αργούνε να λήξουνε, λήγουνε του χρόνου. Οπότε πήρα 3. Λοιπόν, τα βλέπετε. Χώρο στο ψυγείο έχω, δόξα τω Θεώ. Οπότε πήρα 3. Έχουμε κι άλλο ένα. Έχει 4. Τώρα είμαστε μια χαρά. Συνεχίζουμε με φετούλα. Και πήρα αυτή εδώ πέρα να τη δοκιμάσουμε. Είναι του Γαλαξία, δικιά του φέτα. Δεν την έχω ξαναπάρει. Δεν έχω ιδέα αν είναι έτσι, πώς θα το πω, αλμυρούλα όπως μας αρέσει και λοιπά. Θα το μάθουμε και θα σας πω και σε κάποιο vlog. Ελπίζω μόνο να το θυμηθώ να το πω. Η αλήθεια είναι ότι το Γαλαξία τον είχα αφήσει για το τέλος. Στα υπόλοιπα σούπερ μάρκετ κοίταγα για φέτες. Η πιο φθηνή που έβρισκε ήταν στα 11 ευρώ.
Πήρα του Γαλαξία που ήταν 9,90, παιδιά. Πραγματικά είχα πει, αν δεν βρω κάτω από 10 ευρώ, εγώ φέτα σήμερα δεν παίρνω. Και ας μην έχω καθόλου σπίτι. Βρήκα και πήρα. Γιατί όπως σας είπα και άλλες φορές, εγώ είμαι οικονόμα. Κάνω οικονομία. Δηλαδή, ψώνισα έξυπνα. Θα δείτε πόσα πράγματα πήρα. Μου βγήκαν πιο φθηνά από ό,τι θα μου βγαίνανε αν τα έπαιρνα από ένα σούπερ μάρκετ. Πρώτο τελευταίο πραγματάκι από Γαλαξία. Έχουμε αυτό εδώ πέρα το γάλα αμυγδάλου. Το οποίο στα προηγούμενα σούπερ μάρκετ. Τα δύο δεν το βρήκα, στο ένα το βρήκα, δεν θυμάμαι σε ποιο τώρα γιατί τα έχω μπερδέψει. Αλλά το είχα βρει 4 ευρώ. Στο Γαλαξία το είχε 2 κάτι. Οπότε εννοείται πως το πήρα και απορώ γιατί δεν πήρα δεύτερο. Μάλλον επειδή κάνω οικονομία. Και τέλος από Γαλαξία, πήρα μία μπουγάτσα Θεσσαλονίκης, ήταν στα 2 ευρώ. Δεν μπορούσα να αντισταθώ. Α, όχι, έχω και άλλα πράγματα από Γαλαξία. Πρέπει να βρω και άλλη σακούλα. Ναι, γιατί έχω παγωτά από εκεί. Λοιπόν, πάω να βρω την επόμενη σακούλα και επανέρχομαι. Να σημειωθεί, τη βρήκα τη σακούλα. Να σημειωθεί ότι όταν πήγα στα σούπερ μάρκετ, ξεκίνησα νωρίς, γύρισα αργά. Δηλαδή, τώρα που σας μιλάω είναι 6.30. Λοιπόν, πίναγα, γιατί δεν έχω φάει για μεσημεριανό και ακόμα δεν έχω φάει, γιατί λέω. Κάτσε πρώτα να τα τακτοποιήσω, να τα βάλω στο ψυγείο στην κατάψυξη και μετά τρώω. Καταλάβατε, μην χαλάσουνε. Λοιπόν, πίναγα και μόλις είδα αυτά, τα είδα στο Γαλαξία, αλλού δεν τα έχω βρει να σας πω την αλήθεια, ή δεν τα έχω παρατηρήσει. Πίναγα πάρα πολύ και μ' αρέσανε πάρα πολύ και πήρα αυτά εδώ πέρα τα σφολιατάκια, τα ωραία έτσι, τα τριγωνικά τυροπιτάκια που έχουν μυζήθρα και φέτα, να τα δοκιμάσουμε. Επόμενο πραγματάκι, ξεκάθαρα για τον Κώστα. Λοιπόν, μόλις το είδα, έπαθα, λέω αυτό πρέπει να το πάρω. Του πήρα λοιπόν ένα τεράστιο πενιρλί, αυτό εδώ. Το αξίζει πιστεύω, οπότε ναι, το πήρα. Πάμε παρακάτω τώρα σε παγωτάκια. Πήρα αυτά που αρέσουν και στους δυο μας, είναι σαντουιτσάκια, πάρα πολύ ωραία. Πήρα ένα ακόμη, το οποίο είναι μάλλον πιο πολύ για μένα, δεν ξέρω αν του αρέσει, θα το δοκιμάσει εννοείται. Είναι cheesecake, δεν ξέρω αν θα τρελαθεί. Αλλά παιδιά, το είχα δει από το πρώτο σούπερ μάρκετ, το έψαχνα σε κάθε σούπερ μάρκετ, έφτασα στο Γαλαξία, ούτε ο Γαλαξίας το είχε σε προσφορά. Παιδιά, την έκανα την αμαρτία μου, αυτό το πήρα. Σε αυτό δεν έκανα οικονομία. Γιατί λέω 4 σούπερ μάρκετ γύρισα, μου αξίζει να πάρω κι εγώ αυτό το cheesecake παγωτό. Και τελευταίο παγωτάκι από Γαλαξία. Πήρα αυτά εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα. Το έχουμε δοκιμάσει σε γεύση καραμέλα από το Γαλαξία που ήταν θεϊκό. Έχουμε λίγο ακόμα σπίτι. Τώρα το πήρα να το δοκιμάσουμε και σε cookies. Βρίσκω επόμενη σακουλίτσα και επανέρχομαι. Τελευταία μάλλον. Μάλλον δεν παίρνω και όρκο. Πράγματα ψυγείου από My Market τώρα. Και πήρα, πίναγα σας είπα. Λοιπόν, βρήκα αυτό εδώ πέρα το καπνιστό λουκάνικο με μαύρο χείρο και γραβιέρα. Σας είπα ότι πίναγα. Αυτό εδώ πέρα στο air fryer, παιδιά, θα γίνει φανταστικό. Και αντίστοιχα, πάλι το ίδιο από την ίδια εταιρεία. Με μαύρο χείρο λουκάνικο και λιαστή ντομάτα. Να το. Αυτό έτσι για μεζεδάκι συνοδευτικό κλπ. Εντάξει, είναι άλλο πράγμα. Πάμε τώρα σε κρεατικά που πήρα. Λοιπόν, εδώ πέρα τι έχω. Έχω 1,5 κιλό μπριζόλες μοσχαρίσκες. Είναι βασικά μπριζολάκες. Πολύ ωραία. Τέλεια, χωρίς κόκαλο. Και εδώ πέρα έχω 800 γραμμάρια σπάλα κιμά. Πάμε τώρα σε κατεψυγμένα. Και πήρα γύρο που τον βρήκα σε προσφορούλα, ήταν μείον 1 ευρώ. Δεν είχα καθόλου σπίτι, τους έχουμε φάει, οπότε πήρα ένα. Και βρήκα τα τέλεια μπιφτέκια, τα καλύτερα μπιφτέκια που υπάρχουν για μπέργκερ, τα οποία τα έψαχνα παντού, δεν τα βρίσκα τελικά. Τα είχα πάρει από το συγκεκριμένο My Market. Λοιπόν, είναι αυτά εδώ πέρα. Σας τα είχα δείξει πριν πολλούς μήνες, που νόμιζα ότι είναι μπαρμπαστάθης κιόλας, αλλά δεν είναι. Επειδή γράφει τι θα φάμε σήμερα, νόμιζα ότι είναι του μπαρμπαστάθη που λέει θα μαγειρέψουμε σήμερα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι εταιρεία είναι, Quick and Tasty, αυτό εδώ πέρα, μπορεί. Τέλος πάντων, τα πήρα, είναι 1 κιλό, έχει μέσα μπόλικα και είναι φοβερά. Τακτοποιώ και αυτά, ελπίζω να χωρέσουν στην κατάψυξη και επανέρχομαι. Πάμε τώρα παρακάτω και παιδιά, μου ξέφυγαν κάποια πραγματάκια, τα είχα βάλει σε άλλη σακούλα. Λοιπόν, από My Market συγκεκριμένα, πήρα αυτά εδώ πέρα τα τσένταρ, είναι τα ντόρο, είναι πολύ πιο οικονομικά από τα νουνού ή τουλάχιστον αυτή τη φορά τα βρήκα πιο φθηνά, οπότε τα πήρα. Δεν θυμάμαι αν ήταν σε προσφορά, απλά έκανα τη σύγκριση. Και αφού τα τακτοποίησα και αυτά, πάμε να συνεχίσουμε. Τώρα μου έχουν μείνει μόνο τα κρεατικά, δεν τα έχω βάλει, μου χωρέσανε πολύ πολλά στην κατάψυξη, πάλι καλά. Τα έβαλα έτσι πολύ έξυπνα τέλος πάντων. Ό,τι ήταν σε κουτί το έβγαλα, το άφηνα στα σακουλάκια του. Όπως τα παγωτάκια για παράδειγμα. Τα κρεατικά, ξέρετε τι κάνω. Τα βγάζω από το μεγάλο του χαρτί και τα βάζω σε μικρά σακουλάκια τροφίμων. Γιατί θέλω να βλέπω κατευθείαν και να ξέρω τι έχω και να μην ψάχνω να διαβάζω ετικετούλες κλπ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Πήρα αυτές εδώ πέρα τις λάκτα τις μεγάλες.
Πήρα αυτό το μεγάλο πακέτο λοιπόν που έχει δύο μεγάλες των 200 γραμμαρίων η κάθε μία. Γιατί? Όχι μόνο για το Κώστα τέλος πάντων που του αρέσουν οι λάκτα, αλλά γιατί θέλω, σας έχω τάξει να κάνω μία συνταγή με κέικ λάκτα. Βασικά cupcakes, muffins, ξέρετε, με την καινούργια τη φόρμα της σιλικονούχα κιόλας. Οπότε παιδιά μου, με αυτή εδώ πέρα τη λάκτα θα το κάνουμε και πάρα πολύ σύντομα. Επόμενο πραγματάκι που ήθελα και πήρα από το My Market είναι αυτά εδώ πέρα, τα οποία δεν ξέρω πώς λέγονται, logo tag τα λέει, εδώ τα βλέπετε. Ουσιαστικά αυτά εδώ πέρα είναι αυτά σαν τσίχλες ρε παιδί μου, που τα κολλάς στον τοίχο και κολλάς κάτι κλπ. Δεν τα θέλω για τους τοίχους, τα θέλω για κάτι άλλο. Και τελευταίο πραγματάκι ενδεχομένως από My Market, όρκο σας λέω δεν παίρνω γιατί θα δούμε και τις άλλες σακούλες, δεν θυμάμαι ακόμα τι πήρα. Πήρα αυτό εδώ πέρα για την τουαλέτα. Μου είχαν τελειώσει εδώ και λίγο καιρό. Ντροπή και έσχος. Τα βρήκα, τα πήρα, τα λάτρεψα. Δεν τα έχω ξαναπάρει, δεν τα έχω ξαναμυρίσει. Οπότε τέλεια. Ήδη πάντως από τη συσκευασία μυρίζει θεϊκά. Πάμε τώρα σακουλίτσα γαλαξίας και πήρα για να δοκιμάσω αυτές εδώ πέρα τις μπάρες, οι οποίες είναι μπάρες cookies and cream με μαύρη σοκολάτα. Αυτές τις είχα δει στη Μαρία πριν καιρό και δεν ξέρω, μου άνοιξε η όρεξη όταν τις είχα δει και έλεγα μόλις τις βρω θα τις πάρω. Τις βρήκα και τις πήρα. Επίσης, κάτι που δεν έχω δει ποτέ μου και το είδα τώρα στο Γαλαξία, δεν ξέρω δηλαδή αν είναι του Γαλαξία ή όχι, βρήκα κάτι μπάρες πρωτεΐνης, οι οποίες είναι μικρούλες. Το κάθε πακετάκι βλέπετε είναι μικρό, έχει τρεις μόνο μέσα, αλλά κάθε μπάρα έχει 12 γραμμάρια πρωτεΐνης. Λοιπόν, το πήρα και στις τρεις γεύσεις που το βρήκα. Η πρώτη γεύση είναι cookies and cream, να το. Δεύτερη γεύση διπλή σοκολάτα, εντάξει τρελαίνομαι. Και η τρίτη γεύση είναι αλατισμένη καραμέλα, να το. Και επίσης από Γαλαξία πήρα άλλες 5 μπάρες πρωτεΐνης, αυτές από Ion. Αυτές είναι με γεύση καρύδα, πάρα πολύ ωραίες και αυτές. Γενικά μου αρέσει να έχω ποικιλία στο σπίτι, δεν παίρνω ποτέ ένα είδος. Παίρνω και αυτές από τη Herbalife που είναι φοβερές θεϊκές με το λεμονάκι. Δεν έχω δοκιμάσει ακόμα τις άλλες δύο γεύσεις που έχει βανίλια, αμύγδαλο και σοκολάτα φιστίκι. Θα τα πάρω και εκείνα να τα δοκιμάσω. Αλλά εκτός από εκείνες θέλω να παίρνω και οτιδήποτε άλλο βρίσκω τέλος πάντων, να τα δοκιμάζω όλα. Μ' αρέσει να δοκιμάζω καινούργια πράγματα, οπότε το κάνω. Λοιπόν, άρα πήραμε και 5 τέτοιες. Πάμε τώρα εδώ πέρα σε μαναβική. Αυτά είναι από το Βασιλόπουλο. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος φέρνει έτσι ωραία λανιάρικα πράγματα, ρε παιδί μου. Και είδα, τώρα θα γελάσετε, θα σας φανεί περίεργο, δεν ξέρω. Είδα κόκκινα βατόμουρα. Αυτά εδώ πέρα. Λοιπόν, βατόμουρα έχω φάει, αλλά το τρώω πάντα σε γλυκάκι. Και σπάνια, έτσι, μην φανταστείς. Δηλαδή, δεν είναι κάτι πολύ σύνηθες. Η αλήθεια είναι ότι εγώ λέω, ας το πάρω αφού το βρήκα, να το δοκιμάσω έτσι σκέτο σαν φρούτο, να δω αν μου αρέσει ρε παιδί μου. Έτσι ρε παιδί μου, λίγα βατομουράκια τη μέρα ξέρω εγώ. Οπότε το πήρα. Επίσης βρήκα κερασάκια σε απίστευτη τιμή στο Βασιλόπουλο. Στα υπόλοιπα τα είχα βρει γύρω στα 5 ευρώ το κιλό, κάπου εκεί. Αυτά ήτανε, πόσο ήτανε να δεις, 2 ευρώ το κιλό, 1,90 κάπου εκεί. Οπότε πήρα 2, δεν γινότανε παιδιά να πάρω μόνο ένα πακέτο. Λοιπόν, βρήκα την απόδειξη, βλακίες λέω, 2,29 έκανε. Δεν το θυμόμουν καλά, παρόλα αυτά δεν έκανε 5, οπότε μια χαρά. Πάμε τώρα σε επόμενη σακούλα, εδώ πέρα έχουμε μαναβική σκλαβενίτη αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω από εκεί τα πήρα αυτά. Λοιπόν, πήρα 2 σαλατούλες έτσι πράσινες. Αυτές έχουν λόλα και άγρια ρόκα, μια χαρά. Πήρα 2 γιατί πιο παλιά φοβόμουν ότι έλεγα θα πάρω 2 θα χαλάσουν, πάρε 1 για να το φας. Η αλήθεια είναι ότι τώρα δεν έχω φόβο να μου χαλάσουν, γιατί αν έχετε δει ένα προηγούμενο βίντεο, το Tupperware haul, το οποίο αν δεν το έχετε δει σας το βάζω κάτω στο κουτί της περιγραφής να το δείτε, πήρα τα τέλεια δοχεία έξυπνης ψήξης, τα οποία σου κρατάνε τα λαχανικά σου, τα φρούτα σου άλλες 2 εβδομάδες από όσο θα κρατούσαν. Άρα σε επόμενο βίντεο ενδεχομένως και το αμέσως επόμενο θα κάνουμε οργάνωση ψυγείου, ακόμα δεν τα έχω βάλει δηλαδή τα δοχεία μου στο ψυγείο, το ψυγείο είναι άνω κάτω πραγματικά, θα το οργανώσουμε όμως μαζί σε κάποιο επόμενο vlog. Πάμε παρακάτω και παιδιά, από σκλαβενίτη πήρα βλίτα, τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι για βλίτα, τα αγαπώ, τα υπεραγαπώ, τα πήρα για να τα κάνω αύριο, όπου αύριο θα σας γυρίσω και vlog
Στο οποίο μάλλον ναι. Στο επόμενο βίντεο λοιπόν θα έχουμε vlog. Θα δείξω την αυριανή μας μέρα που είναι Σάββατο. Θα κάνω τις τσιπούρες με τα βλήτα και θα κάνουμε άμα είναι και την οργάνωση του ψυγείου. Θα τα κάνουμε όλα αυτά μαζί σε αυτό το vlog και θα δούμε και τι άλλο θα κάνουμε. Θέλω να κάνω και ντουλάπες, απλά δεν ξέρω αν θα το προλάβω αύριο, στο αυριανό δηλαδή vlog, ή αν θα το κρατήσω τέλος πάντων να το κάνω σε κάποιο άλλο vlog. Θα δούμε. Συνεχίζουμε τώρα με αγκουράκια. Πήρα πόσα, 5 αγκουράκια εδώ μέσα. Και τελευταίο πράγμα μαναβικής από σκλαβενίτη. Εδώ πέρα βλέπετε αγαπημένα ντοματίνια. Έχω εθιστεί στα ντοματίνια και δεν τα αλλάζω με τίποτα. Σας ευχαριστώ γιατί χάρη σε εσάς τα ξεκίνησα. Δεν θυμάμαι τώρα ποια συνδρομήτρια μου το είπε, αλλά είχα δει ένα σχόλιο που έλεγε ότι αυτή την εποχή, λίγο καιρό πριν τέλος πάντων, δεν είναι τόσο καλές οι ντομάτες, παίρνουν ντοματίνια. Ευχαριστώ. Μέσα από την καρδιά μου παίρνω ντοματίνια και έχω βρει την υγειά μου. Πάμε τώρα παρακάτω, πάμε σε σακούλα γαλαξία. Λοιπόν, πήρα στον Κώστα να δοκιμάσει αυτά εδώ πέρα τα πατατάκια με ρίγανη. Να δούμε τέλος πάντων αν αξίζουν, αν είναι ωραία κλπ. Ήταν πάρα πάρα πολύ καλή η τιμή τους. Επίσης, για καμιά έτσι τρελή λιγούρα, πήρα και ένα τσουρεκάκι. Το είδα παιδιά, πίναγα και λέω θα το πάρω. Λοιπόν, πίνω το τσαγάκι μου, πίνω το ροφηματάκι μου Φόρμουλα 1. Έχουμε χάσει λίπος, είμαστε μια χαρά. Οπότε εντάξει, μου άξιζε. Λοιπόν, επίσης έψαξα και στα 4 σούπερ μάρκετ, βασικά πρώτα στα 3 που πήγα. Δεν έβρισκα Pepsi Max σε έκπτωση, 80 λεπτά που τη θέλω εγώ. Ήταν παντού ένα 40-70. Λοιπόν, οπότε πήρα από το Γαλαξία που ήταν η τελευταία μου λύση μία τέτοια Coca-Cola για τον Κώστα να τη δοκιμάσει. Να δούμε του Γαλαξία πώς είναι. Του πήρε επίσης μία Green Cola αυτή εδώ. Και του πήρα και μία Pepsi Max για να μην λέει όχι τίποτα άλλο. Να μην μου πει γιατί δεν μου πήρε έστω μία. Την πήρα. Πάμε τώρα επόμενη σακουλίτσα. Αυτή είναι από σκλαβενίτη σίγουρα. Γιατί βλέπω αυτά τα θεϊκά ψωμάκια, τα οποία τα παίρνω όταν τα βρίσκω και τα κάνω σαντουιτσάκι. Δηλαδή είναι το τέλειο δεκατιανό. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραία παιδιά. Η βράδυ το κάνουμε με τον Κώστα, μας αρέσει πάρα πολύ γενικότερα αυτό το ψωμάκι. Βάζουμε έτσι τυράκι τσένταρ, βάζουμε γαλοπούλα, βάζουμε τέτοια πράγματα, ό,τι έχουμε τέλος πάντων, φανταστείτε. Και γίνονται τέλεια. Και εννοείται ψητά έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πήρα 2 τορτίγες, 2 πακέτα. Ένα ψωμάκι διπλοζυμωτό κατσέλης. Το αγαπημένο μας κλασικά, ξέρετε. Επίσης πήρα ριζάκι blue bonnet. Γιατί δεν θυμάμαι αν είχα σπίτι. Δεν το είχα γράψει στη λίστα. Αλλά λέω πάρε ένα σιγά πόσο κοστίζει. Χαμένο δεν πάει. Επίσης θυμήθηκα μια κακιά μου συνήθεια. Και τα πήρα. Εντάξει, παιδιά, προσέχουμε, αλλά δεν στερούμαστε κιόλας. Λοιπόν, οπότε πήρα 2 ξηροκάρπια. Δεν θα τα φάω όπως έκανα ένα στην καθησιά μου το βράδυ. Θα τρώω λίγα, ρε παιδί μου, μια χουφτίτσα. Λοιπόν, είναι αυτά εδώ πέρα με μπέικον και τυρί, τα λατρεύω, το ξέρετε. 3 σοκολατίτσες γάλακτος, αυτές εδώ πέρα με φουντούκι. Τις αγαπημένες μπάρες Δημητριακών του Κώστα με cookies. Και πήρα και αυτές εδώ πέρα με λευκή σοκολάτα, που η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι αν τις έχω ξαναπάρει και δεν θυμάμαι αν τις έχω ξαναδεί κιόλας. Οπότε τις πήρα να τις δοκιμάσουμε. Και τέλος πήρα για την αλητεία 3 πακέτα κουλουράκια. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα είναι με πορτοκάλι. Τα έχω ξαναδοκιμάσει και ήταν τέλεια. Για την πολύ αλητεία όμως. Λοιπόν, πήρα αυτά εδώ πέρα που δεν τα έχω ξαναδοκιμάσει με βανίλια. Τέλεια θα είναι, είμαι σίγουρη. Και πήρα και κανέλα με γαρίφαλο και μαύρη ζάχαρη. Αυτά θεϊκά, τα έχω δοκιμάσει. Το σχέδιο είναι πλέον να μην τα τρώω ένα σακουλάκι στην καθησιά μου, αλλά να τρώω μία φορά τη βδομάδα από λίγα κουλουράκια, ας πούμε. Ή ξέρω εγώ, 2 φορές τη βδομάδα. Κάπως έτσι. Και εγώ και ο Κώστας εννοείται. Πάμε τώρα, τελευταία σακουλίτσα. Από πού είναι αυτή? Από. Δεν θυμάμαι. Από. Α, Βασιλόπουλος. Λοιπόν, είναι από Βασιλόπουλο. Το θυμήθηκα. Και το θυμήθηκα γιατί, να το. Πήρα αυτό εδώ πέρα το σπρέι για τα ξύλα. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να πάρω το πρόντο. Το αγαπημένο μου. Αυτό που είναι έτσι, σαν το Άζαξ, καταλάβατε. Όμως δεν το είχε σε προσφορά, το είχε 5 ευρώ. Ενώ αυτό κάνει 99 λεπτά. Μαντέψτε τι κέρδισε. Αυτό. Γιατί είμαι οικονόμα. Γιατί κάνω οικονομία. Και λέω θα το πάρω να το δοκιμάσω, ρε παιδί μου, να δούμε τι λέει. Πάμε παρακάτω και πήρα σακούλα στροφίμων του 1 λίτρου. Έχει μέσα αυτό το σακουλάκι 120 τεμάχια, οπότε μια χαρά. Γενικά τα σακουλάκια πάνε και έρχονται, γιατί μου αρέσει να βάζω, σας λέω, τα κρεατικά και όλα αυτά, να τα βάζω ένα-ένα στην κατάψυξη. Γιατί άλλη μέρα μπορεί να βγάλω 2 να φάμε από μία μπριζόλα για παράδειγμα με τον Κώστα, άλλη μέρα όμως μπορεί να βγάλω μόνο μία για τον Κώστα και εγώ να φάω κάτι άλλο. Συνεχίζουμε τώρα με κρέμο σάπουνο.
αυτό εδώ πέρα από Παπουτσάνη. Το βρήκα σε φοβερή προσφορά. Το είναι με εκχύλισμα αμυγδάλου και πανθενόλη. Δεν θυμάμαι αν το έχω ξαναπάρει, να σας πω την αλήθεια. Γιατί Παπουτσάνη έχω πάρει γενικά να δοκιμάσω σε διάφορες γεύσεις. Πάλι γεύσεις. Σε διάφορα αρώματα, τέλος πάντων. Ναι, λοιπόν. Πήρε επίσης αυτά τα μωρομάντιλα, 2-1 δώρο. Αυτό εδώ πέρα δεν το έχουμε ξαναπάρει σε γαλάζιο. Παίρνουμε πάντα το μοβ, είναι το αγαπημένο μας, ας πούμε. Αυτό εδώ πέρα είναι με εκχύλισμα πράσινου τσαγιού. Λέω πάρ' το να το δοκιμάσουμε, ρε, να δούμε τι μυρίζει, κατάλαβες. Και τελευταίο πράγμα, νομίζω δεν έχω τίποτα άλλο να σας δείξω, σας τα δείξα όλα. Πήρα μία ταινία. Αυτή εδώ πέρα, παιδιά, πλέον τις χρειάζομαι γιατί σας στέλνω πακετάκια, σας στέλνω διάφορα, σας στέλνω δωράκια, σας στέλνω από διαγωνισμούς. Την προηγούμενη που είχα την τελείωσα, οπότε πήρα μια καινούργια να δούμε πόσο θα κρατήσει. Αυτό ήταν λοιπόν το haul μας για σήμερα. Δεν έχω ιδέα πόσο μεγάλο ή μικρό βγήκε. Ελπίζω να μην σας κούρασε και προσπάθησα έτσι να τα πω συνοπτικά, ρε παιδί μου. Να μην πλατιάζω πολύ, ρε παιδί μου, σε κάθε πράγμα. Να μην το υπεραναλύω, δεν χρειάζεται. Αν σας άρεσε το βίντεο, ξέρετε τι να κάνετε. Κάντε like, εγγραφές, κουδουνάκια, ιστορίες, τα πάντα όλα. Ακολουθήστε με επίσης σε όλα τα social media, και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Και ακολουθήστε και τη σελίδα μου στο Facebook. Πάλι το είπα σελίδα. Ομάδα λέγεται, τέλος πάντων. Δεν θα μάθω ποτέ τη διαφορά τους. Αλλά τέλος πάντων, τα πάντα σας τα έχω κάτω στο κουτί της περιγραφής. Εκείνη η ομάδα στο Facebook είναι για Tupperware. Οι λάτρες του Tupperware, ελάτε εκεί πέρα να μαζευτούμε, να γίνουμε πολλοί. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πάρα πολλά, να περνάτε όμορφα.